Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο και σε καταστολή ο 29χρονος, ο οποίος δέχτηκε πυροβολισμό ενώ ήταν εν κινήσει με το αυτοκίνητό του από 22χρονο νεαρό. Το περιστατικό, το οποίο είχε συγκλονίσει την Κρήτη, σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης στη Μεσαρά. Σύμφωνα με τον Διευθυντή της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, ο νεαρός δεν έχει παρουσιάσει άλλες επιπλοκές, ενώ γίνονται προσπάθειες για τη σταδιακή αφύπνισή του, προκειμένου να αξιολογηθεί η νευρολογική του κατάσταση. Ο νεαρός είναι ακόμα σε καταστολή, χωρίς άλλες σοβαρές επιπλοκές. Και είμαστε σε φάση αφύπνισης. Πάντα σε κρανιοεγκεφαλικές βλάβες περιμένουμε την περίοδο, ας πούμε, που να υποχωρήσει το είδημα, και εφόσον το είδημα υποχωρήσει, σιγά σιγά αφυπνίζουμε, δηλαδή κόβουμε τις καταστολές και περιμένουμε να δούμε ποια είναι η νευρολογική κατάσταση του ασθενή. Εάν καταλαβαίνει, εάν ανοίγει τα μάτια του, εάν μπορεί να κουνήσει. Όλα αυτά τα οποία είναι τώρα το ζητούμενο, δηλαδή να δούμε πώς είναι η νευρολογική του κατάσταση. Η σφαίρα παραμένει καρφωμένη στο κέντρο του κεφάλου του 29χρονου και σε εξαιρετικά δύσκολο σημείο, ωστόσο σε επόμενη φάση θα γίνουν προσπάθειες για την αφαίρεση της σφαίρας. Η σφαίρα είναι σε σημείο που δεν είναι προσπελάσιμη. Τώρα σε δεύτερη φάση ενδεχομένως θα γίνει μια προσπάθεια ίσως να αφαιρεθεί, ίσως σε κάποιο άλλο κέντρο νευροχειρουργικό που έχουν μεγαλύτερη εμπειρία. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσουν οι ίδιοι οι νευροχειρουργοί. Δυστυχώς έχει περάσει από το κέντρο του κεφάλου και βρίσκεται κοντά στον Ινιακό Λοβό, αλλά δεν είναι σε σημείο που να είναι αρκετά περιφερικά που να μπορεί να βγει χωρίς να κάνει μεγαλύτερη ζημιά στον εγκέφαλο. Το θετικό από όλη αυτή την ιστορία είναι ότι δεν κατέληξε στην πρώιμη φάση που είναι το μεγάλο είδημα του εγκεφάλου λόγω της βλάβης από τη σφαίρα. Αυτό είναι το καλό. Την ίδια ώρα, ο 22χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι πυροβόλησε τον 29χρονο, εξακολουθεί να παραμένει άφαντος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι του αιματηρού περιστατικού είχε προηγηθεί λίγα λεπτά νωρίτερα λογομαχία μεταξύ θύματος και φερόμενου ως δράστη, με αφορμή μια προσπέραση. Η δικογραφία βρίσκεται ήδη στα χέρια εισαγγελέα και ανακρίτριας και έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του.